Σήμερα συμπληρώνεται ακριβώς ένας μήνας από την 7η Ιουλίου, η μέρα που μας εμπιστεύθηκε ο ελληνικός λαός στη διακυβέρνηση της χώρας. Πιστεύω ότι ήδη έχουμε αποδείξει έμπρακτα ότι δεν αφήνουμε ούτε μία μέρα να πάει χαμένη στην προσπάθειά μας να οδηγήσουμε την Ελλάδα στο φωτεινό μέλλον που της αξίζει. Επισκέπτομαι σήμερα με μεγάλη χαρά το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Είχα μια πολύ γόνιμη συζήτηση με τον Υπουργό και με τους Γενικούς Γραμματείς, όπου θέσαμε τις προτεραιότητες της πολιτικής του Υπουργείου για τα επόμενα έτη. Στέκομαι σε 5 βασικά σημεία. Πρώτον, πρωτοπόρος ναυτιλία. Πρόκλησή μας είναι να κάνουμε την ελληνική σημαία ξανά πιο ελκυστική για Έλληνες πλοιοκτήτες, αλλά να ενισχύσουμε, να εξορθολογήσουμε δραστικά το πλαίσιο της ναυτικής εκπαίδευσης, ώστε να οδηγήσουμε περισσότερα νέα παιδιά στη θάλασσα και να μπορούμε να τους παρέχουμε την ποιοτική εκπαίδευση εκείνη, ώστε να μπορέσουν να χτίσουν μια επαγγελματική σταδιοδρομία σε έναν τομέα όπου η χώρα μας έχει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Δεύτερος πυλώνας πολιτικής, τα λιμάνια μας. Ξεκινώντας εδώ πέρα με το εμβληματικό, σημαντικό λιμάνι του Πειραιά, πώς θα μπορέσουμε να δρομολογήσουμε γρήγορα σε συνεργασία με τους ιδιώτες επενδυτές σημαντικές επενδύσεις που θα αναβαθμίσουν τον Πειραιά και θα τον καταστήσουν ένα παγκόσμια ανταγωνιστικό λιμάνι, αλλά και το πώς θα εξορθολογήσουμε συνολικά τη λιμενική μας πολιτική, ώστε τα λιμάνια μας να λειτουργούν με αποτελεσματικότητα και με ασφάλεια. Τρίτος πυλώνας τον οποίο συζητήσαμε, οι τεράστιες δυνατότητες που ανοίγονται στο θαλάσσιο τουρισμό σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού. Θα καταστήσουμε την Ελλάδα πρωτοπόρο στον θαλάσσιο τουρισμό και φυσικά θα αξιοποιήσουμε πλήρως τα πολύ σημαντικά έσοδα που ο θαλάσσιος τουρισμός μπορεί να προσφέρει στην πατρίδα μας. Πυλώνας τέταρτος και εξαιρετικά σημαντικός είναι η νησιωτική μας πολιτική. Το 15% του ελληνικού πληθυσμού κατοικεί σε νησιά. Και συζητήσαμε με την ηγεσία του Υπουργείου και θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα ενός ειδικού τομεακού προγράμματος για την νησιωτική μας πολιτική στα πλαίσια του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, ώστε επιτέλους να μπορέσουμε να έχουμε ένα ενιαίο χρηματοδοτικό εργαλείο και να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τις δράσεις υποστήριξης των νησιών μας και ειδικά των μικρών νησιών, τα οποία χρειάζονται ένα ειδικό πλαίσιο φροντίδας και υποστήριξης από το κράτος. Πέμπτος πυλώνας, τον οποίο συζητήσαμε με τον Υπουργό, δυστυχώς επίκαιρος λόγω των πρόσφατων περιστατικών, αφορά το ζήτημα της ασφάλειας στη θάλασσα. Είναι αδιανόητο σε μια νησιωτική χώρα να έχουμε κάθε χρόνο τόσους πνιγμούς και σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και με εξαιρετικά ενδιαφέρουσες δράσεις που αναπτύσσονται από μη κυβερνητικές οργανώσεις θα αξιοποιήσουμε πλήρως τις δυνατότητες της τεχνολογίας έτσι ώστε σε συνεργασία το Υπουργείο, το Λιμενικό Σώμα και ο ιδιωτικός τομέας να μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι θα μπορούμε να κολυμπάμε στις θάλασσές μας με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Τέλος, θέλω να κάνω μια ειδική μνήμα στις γυναίκες και στους άντρες του Λιμενικού Σώματος. Να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη του Λιμενικού για το έργο το οποίο επιτελούν. Να τους πω ότι είμαστε κοντά τους, ότι θα ενισχύσουμε επιχειρησιακά το Λιμενικό Σώμα, θα αναβαθμίσουμε τη δυνατότητα της χώρας να φυλάσει αποτελεσματικά τα θαλάσσια σύνορά της και θα συνεργαστούμε φυσικά με την Ευρώπη, η οποία έχει θέσει το ζήτημα της προστασίας των ευρωπαϊκών σύνορων σε πρώτη προτεραιότητα για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Και πάλι, συγχαρητήρια στην καινούρια ηγεσία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και εύχομαι καλή δύναμη στην ολοκλήρωση αυτού του φιλόδοξου σχεδίου, το οποίο από κοινού έχουμε εκπονήσει.